Βασιλείου, εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας στην Αργολίδα. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ πέρα λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Εκλογές οι οποίες κινούνται σε ένα κλίμα τεχνητής πόλωσης, ένα κλίμα τεχνητής πόλωσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Τσίπρα και Μαϊμαρά, Μαϊμαράκη, για να μας πούνε τι, να μας πούνε το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο το οποίο έχουν ήδη υπογράψει. Αυτές τις μέρες διαγωνίζονται στις τηλεοράσεις και στις προεκλογικές ομιλίες οι δύο δελφίνοι, οι δύο διοικητές μιας κυβέρνησης που θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θέλουν να βρεθούν στην κυβερνητική πυραμίδα, στην κορυφή της κυβερνητικής πυραμίδας, ένας από τους δύο, με μια βάση που θα είναι συγκεκριμένη. Η βάση θα είναι το Πασόκ και το ΠΟΤΑΜ. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους δύο διεκδικητές να θέλουν να μας πείσουν ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη φτώχεια που φέρνει το μνημόνιο, τη λιτότητα που φέρνει το μνημόνιο και την ύφεση. Εμείς λέμε, ακούγοντας κιόλας κάποιες πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μανιάτη, λέει το Πασόκ, λέει ότι είναι το ίδιο νόμισμα ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, να λέμε ότι είναι, βεβαίως είναι το ίδιο νόμισμα. Βεβαίως είναι το νόμισμα των λουκέτων, της ανεργίας, της εξαθλίωσης, το νόμισμα αυτό που έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια, το νόμισμα των κλειστών τραπεζών. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι αυτό το νόμισμα είναι το νόμισμα του ευρώ. Εμείς δεν έχουμε αυταπάρτες πλέον. Ξέρουμε ότι με τη δραχμή μπορούμε να πάμε καλύτερα. Το ξέρουμε και έχουμε σχέδιο. Έχουμε ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, ένα σχέδιο για την νεολαία, για το κοινωνικό κράτος, ένα κοινωνικό κράτος που έχει εξαθλειωθεί. Έχουμε ένα σχέδιο που θα μπορέσει από τις πρώτες ημέρες να δώσει δυνατότητες στην ελληνική οικονομία. Μια ελληνική οικονομία που είναι 6 χρόνια σε ύφεση. Λοιπόν, απέναντι λοιπόν σε αυτά τα ψευτοδιλήμματα, τα διλήμματα δηλαδή της διατήρησης της φτώχειας και της μιζέριας, εμείς θέλουμε να δώσουμε ισχυρό όχι όπως ψήφισαν να δώσουμε ισχυρό όχι όπως ψήφισαν στις 5 Ιουλίου αλλά όπως ψήφισαν και στις 25 Γενάρη οι Έλληνες πολίτες. Αυτό το όχι λοιπόν στην λιτότητα, το όχι στα μνημόνια θέλουμε να έχει δύναμη και πρέπει να έχει δύναμη και με αυτό το όχι θα πορευτούμε και στις 20 Σεπτέμβρη και στις 29.